Μπαρά συναντήσεων είχε ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομίας Φιλ Πρέσλερ με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Γιώργος Παπανδρέου και Φιλ Πρέσλερ είχαν μια χαλαρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες. Well, it's nice weather. We can stay a little bit longer, but this year we did not have any summer, so we didn't have any. Only rain. Αμέσως μετά ο Φίλιπ Ρέσλερ συζήτησε με τον Πρωθυπουργό την ελληνική κρίση χρέους, το κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη, αλλά και τις επενδύσεις που είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει η Γερμανία στην Ελλάδα. Aber wir sind gewillt, Politik und Wirtschaft alles dafür zu tun, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Griechenlands wieder gestärkt werden kann. Αφήνοντας πίσω του τα επιθετικά σχόλια που είχε διατυπώσει προ λίγων ημερών, κατά την επίσκεψή του έδειξε άλλο πρόσωπο, αυτό της στήριξης. Ζήτησε ταυτόχρονα από την ελληνική κυβέρνηση να ξεμπλοκαριστούν οι εκκρεμείς υποθέσεις μεταξύ γερμανικών επιχειρήσεων και ελληνικού κράτους υπενισόμενος στη Siemens. Επίθεση στην κυβέρνηση ότι η βραχυκυκλώνη της επενδύσης στη χώρα μας εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά τη σύναντησή του με τον Γερμανό αντικαγκελάριο. Η πρόθεση γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα πρέπει να θεωρηθεί από όλους μας ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μαζί με τον Φίλιπ Ρέσλερ, Γερμανοί επενδυτές από 45 επιχειρήσεις. Ο Αλφα εντόπισε και μίλησε με δύο επενδυτές. Because of the good sun and the friendly environment, the friendly people here in Greece, it is absolutely a big advantage if we will be here on a very early stage. Ο ήλιος έχει δύναμη. Γι' αυτό άλλωστε επενδύει σε αυτόν για τα επόμενα 3 χρόνια 40 εκατομμύρια ευρώ η γερμανική εταιρεία του Μάρκο Λαμζουγκιέρ σε φωτοβολταϊκά. Πού θα μπουν τα πρώτα πάνελ? Domokos, Viotia, of Agrinio. Σήμερα μάλιστα έπεσαν και οι πρώτες υπογραφές χρηματοδότησης. It is very important for us to know how many Greek workers are going to be employed in your investment. Each subsidy will have all employees in the country and it needs to be the inhabitants of that country. Ο Ούγκο Πίσκε έχει ένα επενδυτικό όνειρο και έτοιμα τα σχέδια και τη μελέτη για να το πραγματοποιήσει. Για να γίνει, όπως λέει, η κορώνη Καλιφόρνια της Ελλάδας. Investors are there. We have also big hotel business companies that would like to come to California of Greek, or what's his name, for Coroni. Ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές κατοικίες, μαρίνες είναι έτοιμες επί χάρτου. Ύψος επένδυσης μαζί με τις υποδομές 150 εκατομμύρια ευρώ. Το project όμως κολλάει εδώ και χρόνια. The major problem is that we need here partners and in the authorities have to go faster. That's a problem. We lose the time always. Η επίσκεψη του αντικαγκελάριου Ρέσλερ έφερε πάντως διμερή οικονομική συμφωνία για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Ανακοινώθηκε μάλιστα η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου με το όνομα Ελλάδα, το οποίο θα δίδει Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα στους υποψήφιους Γερμανούς επενδυτές.